αυτά όλα έχουν κάνει το ΣΥΡΙΖΑ να μην πιστεύει ο κόσμος ότι μπορεί να κυβερνήσει. Μια συνιστόσα του ΣΥΡΙΖΑ βγάζει ένα σποτ που υποστηρίζει το γονοποιητικό κλάδο. Ακούω τον κύριο Χατζαμάνη να θέλει να παραιτηθεί. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ που εκπροσωπεί, τι κάνει, θα παραιτηθεί? Γιατί εκλέγεται σε μια περιοχή που η Γούνα από εκατοντάδες χρόνια νομίζω ότι στηρίζει την όχι μόνο την τοπική οικονομία, αλλά και την οικονομία της χώρας. Πάντως ο κύριος Χατζαμάνης λέει ότι αν αυτό επικρατήσει θα παραιτηθώ εγώ, λέει ο Χατζαμάνης, που είναι ο συντονιστής του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν γίνεται, λέει αυτό. Ναι, τέλος πάντων, είπε θα παραιτηθεί. Νομίζω είναι ξεκάθαρη η θέση του κυρίου Δημητρακόπουλου εδώ που βλέπω. Ναι. Και νομίζω ότι έχουμε ξανασχολιάσει και παλαιότερα αυτό το θέμα. Ναι. Που είχα δηλώσει ότι αυτή είναι ενάντια στη Γούνα, είναι ενάντια στην ανάπτυξη, είναι ενάντια στον κλάδο της γονοποίησης. Mm-hmm. Και πολύ φοβάμαι ότι όλα αυτά θα δημιουργήσουν ένα σημαντικό πρόβλημα στον κλάδο της γονοποίησης, παρόλο που ως κυβέρνηση προσπαθούμε να στηρίξουμε ένα εξαγώγημο κλάδο της χώρας. Είναι ο τέταρτος εξαγώγημος κλάδος της χώρας. Είναι λυπηρό που το ΣΥΡΙΖΑ με αυτή την πολιτική, με αλληλοσυγκρουόμενες τοποθετήσεις, δείχνει για ακόμα μια φορά ότι δεν είναι σοβαρό. Ότι δεν είναι σοβαρό, ναι. Και ειλικρινά περιμένω να δω και τις δηλώσεις του συναδέλφου βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και όλων των βουλευτών της Δυτικής Μακεδονίας για το συγκεκριμένο θέμα. Γιατί θέλω να σας πω ότι ο κύριος Δημητρακόπουλος έχει πει ότι είναι χιλιάδες τα μέλη, οι φίλοι και εκατοντάδες οι βουλευτές, μάλλον τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και οι βουλευτές, οι οποίοι στηρίζουν, λέει, τέτοιες θέσεις. Άρα λοιπόν όντως έχει ενδιαφέρον με ποιον τρόπο θα καταλήξει όλη αυτή η ιστορία, αν και λίγα λεπτά πριν να σας πω ότι εξέδωσε την πρώτη ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ, η νομαρχιακή δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ, λέει ότι ο Δημητρακόπουλος δεν έχει κανέναν θεσμικό ρόλο και ότι εκφράζει προσωπικές απόψεις. Αυτό ακριβώς. Ναι. Περιμένω λοιπόν τις απόψεις των θεσμικών. Οι θέσεις, λέει, δεν αποτελούν μέρος του κυβερνητικού προγράμματος. Τις θέσεις του κόμματος για τον κλάδο εκφράζει η νομαρχιακή, λέει, του ΣΥΡΙΖΑ Καστοριάς. Εγώ ωστόσο βάζω ένα ζήτημα. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κυβέρνηση και ο κύριος Δημητρακόπουλος υπουργοποιηθεί και έχει ένα ανάπτυξη, έχει ένα περιβάλλοντος, τι θα γίνει εκεί? Αυτό δεν νομίζω να συμβεί, γιατί όπως βλέπει ο κόσμος, και γι' αυτό και ειλικρινά αυτό που θέλω να θέσω, δεν πιστεύω να υπάρχει γουναρά που να ψηφίζει πλέον ΣΥΡΙΖΑ με αυτά που λένε για τη Γούνα. Δεν θα ψηφίσει κανένας γουναράς, λέτε? Ελπίζω. Μάλιστα. Θα ψηφίσει κάποιος γουναράς. Θα ψηφίσει ο Αλκιβιάδης, ο Γιάννης. Σε μια προγραμματική του ΣΥΡΙΖΑ που είναι κατά του γουνεμπορίου, κατά του εξαγώγημου κλάδου της Γούνας. Είναι ο τέταρτος εξαγώγημος κλάδος της χώρας μας. Φέρνει χρήμα στη χώρα μας. Από πού λοιπόν οι κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, όταν καταργούν όλα τα εξαγώγημα προϊόντα της χώρας? Είναι σοβαρό αυτό που λέτε, ότι κανένας γουναράς δεν μπορεί να ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ μετά από αυτά, λέτε? Έτσι θεωρώ, κύριε Παραρά. Όποιος προσπαθεί, όπως, τι θα υπερασπιστεί? Ναι, ότι τι θα κάνει το ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά το γουνεμπόριο? Τι εδώ βλέπουμε να διείστανται οι απόψεις. Όχι να διείστανται, εδώ έχουμε έναν πόλεμο ανακοινώσεων. Πόλεμο, έτσι. Ο Χατζαμάνης φωνάζει, μαζέψτε αυτόν, έτσι, αλλά τους εξηγώ ότι είναι εσωτερικό τους θέμα, να το λύσουν και να μας πούν τελικά ποια είναι η θέση τους. Και νομίζω, κύριε Παράρα, ακριβώς, πρέπει να έχουν ξεκάθαρη θέση. Και δεν παίρνω θέση κανενός εγώ, απλώς όταν βλέπω δύο διαφορετικά πράγματα σε ένα κόμμα και επαναλαμβάνω, όταν το πρώτο κόμμα των ευρωεκλογών, που αύριο μπορεί να είναι κυβέρνηση, πρέπει να ξέρουμε τι λέει για τον κλάδο της γονοποίησης. Να σας ρωτήσω. Αυτό, ναι, που μόνο μπορώ να πω, ότι η δικιά μας κυβέρνηση, η κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά, στηρίζει και με τον κλάδο της γονοποίησης σε όλες τις εκφάνσεις